έρχεται στο στούντιο. Έχετε και μία κατάληψη τώρα, έτσι, από την Αμερική. Το πάμε. Είναι επικοινωνιακό σόου, την περιμέναμε έτσι κι αλλιώς. Μια φορά το χρόνο γίνεται. Α, μάλιστα. Γίνεται με συγκεκριμένα αιτήματα, αλλά λέτε γίνεται για επικοινωνιακού λόγου. Αλλά ήρθε τώρα, γιατί είχε γίνει και το 2016. Το θέμα που κυριαρχεί είναι η ρυθμίση του ΕΚ. Θα εκμεταλλευτώ όμως την παρουσία σας, κύριε Νεφελούδη, για ένα-δύο θεματάκια της επικαιρότητας, αν ξέρετε να μας κάνετε σοφότερους. Λοιπόν, το ένα θέμα που αφορά πάρα πολλούς συνταξιούχους είναι αυτές οι επιστροφές από τις εισφορές. Μήπως εκμεύσουμε κάτι. Ναι, μήπως εκμεύσουμε λίγο. Γιατί αυτό που ζητάνε όλοι είναι πότε θα βγουν, θα επιστραφούν τα χρήματα και πότε θα ξέρουν και οι συνταξιούχοι. Και πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία. Υπήρξε και μια σύγχυση με το ΕΦΑΠΑΞ, τμηματική καταβολή. Είμαι εδώ. Έχουμε μια εικόνα. Έχουμε μια εικόνα που όμως θα ήταν πολύ επιπόλαιο να πω ότι θα γίνει την τάδε του μηνός. Το έχω ξανακάνει μια φορά περιμένοντας ότι η γραφειοκρατία θα ήταν φιλική απέναντί μας, αλλά δεν ήταν. Δεν θα ήθελα να πω συγκεκριμένη ημερομηνία. Η κατεύθυνση είναι στα πλαίσια της ανακοίνωσης που έχει βγάλει και το Υπουργείο Εργασίας ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Μέχρι τέλος του χρόνου, ας πούμε, να το κάνουμε πρωί, αρχές του. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε για τέλος του χρόνου να. Προσπαθούμε γι' αυτό. Βέβαια, η Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι μέχρι το Γενάρη μπορεί να έχει γίνει. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια σχετική υπομονή. Εκεί τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου. Δεν είναι ζήτημα χρημάτων, δηλαδή, κύριε Νεφελούδη. Όχι, διαδικασία. Τα χρήματα υπάρχουν. Να μπορέσει η ΔΥΚΑ να κάνει όλο το μηχανογραφικό σύστημα για να μπορέσει να υπολογίσει μια ακρίβεια τι έχουμε. Γιατί όπως μας έδειξε χθες η Νέα αναλυτικό ρεπορτάζ. Είναι πολλές οι ημερομηνίες, οι κρατήσεις και όλα αυτά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Μετά, υπάρχει ένα θέμα. Συγγνώμη, εδώ να συμπληρώσω και να σε διακόψω, Νίκο. Το ποσό που πρέπει να επιστραφεί φτάνει τα 305-320 εκατομμύρια. Έτσι. Θα προκύψει πρόβλημα μετά με το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ, γιατί είναι μια άλλη παράμετρος και αυτό φοβούνται οι ασφαλισμένοι, αν θα υπάρχουν χρήματα τελικά να πάρουν πίσω. Δεν υπάρχει πρόβλημα με το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ. Ξέρετε πολύ καλά ότι επειδή ακριβώς υπάρχει το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ, υπάρχει ευκολία να μπορούν να αποκαθίστανται αδικίες που έχουν υπάρξει στο σύστημα το ασφαλιστικό και κυρίως ό,τι αφορά αυτό που είναι τα κακώς κρατημένα, να το πω ευγενικά. Και κύριε Νεφελούδη, παίρνουν πάρα πολλά μηνύματα για τις ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτές οι 120 δόσεις που λέμε, έχει υπάρξει μια συμφωνία. Πότε θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε κάτι γι' αυτό? Κοιτάξτε, να το πω από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει, είναι έτοιμες οι διαδικασίες, είναι έτοιμη η φόρμα, είναι η φόρμα εννοώ, η πλατφόρμα, η άποψη για το πώς θα γίνουν αυτά, είναι κάτι που περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Θα αφορά και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Βέβαια, κυρίως αυτούς. Κυρίως αυτούς για ποσά οφειλής 20-50 χιλιάδες είναι μια αρκετά, αν το δει κανείς συμπληρωματικά σε σχέση με την ρύθμιση για τον εισοδικαστικό μηχανισμό, είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση που ανάσας. Επομένως, από μέρα σε μέρα περιμένουμε αυτή τη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οι 120 δόσεις που θα είναι ανάλογα με το χρέος και το. Και τον, ναι, και είναι, έχει και εισοδηματικά κριτήρια. Και το περίγραμμα του οφειλέτη, έτσι. Τα εισοδήματα, τι έχει και όλα αυτά. Και θα είναι μια αυτόματη διαδικασία, μια φιλική διαδικασία ή θα έχει γραφειοκρατία. Μια φιλική διαδικασία, γραφειοκρατία, δυστυχώς προσπαθούμε να κάνουμε πολύ μεγάλα βήματα για να την αντιμετωπίσουμε, είναι ο εχθρός όλων μας. Αλλά νομίζω ότι οι ρυθμίσεις θα είναι πάρα πολύ φιλικές. Δηλαδή δεν θα ισχύει αυτό που ίσχυε στις πρώτες περιπτώσεις των δόσεων των 100, που την επόμενη μέρα σε πέντε και το σύστημα απ' έξω. Θα υπάρχει μια μεγαλύτερη ευκολία για να μπορεί άλλο μια ευελιξία σε αυτό το πράγμα. Να επιμείνω λίγο ακόμα στο θέμα των λαθασμένων παρακρατήσεων. Ημερομηνία δεν μπορείτε να μας δώσετε, είπε από τις αρχές του νέου έτους. Τρόπο όμως μπορείτε να μας πείτε. Εφάπαξη σε δόσεις. Κοιτάξτε, και αυτό ποικίλει, και αυτό δεν μπορεί να το πει με ακρίβεια, γιατί υπάρχουν ποσά 10 ευρώ, 10, 15, 20 ευρώ και πάνε και 2.500 ευρώ ανάλογα με το ύψος σύνταξη κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κατεύθυνση είναι να ξεπερδεύουμε γρήγορα. Μάλιστα. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά και πάμε στο θέμα. Πάμε τώρα στο θέμα της ρύθμισης για τα δάνεια του οργανισμού. Νομίζω ότι η Νίνα θα μας δείξει λίγο το. Έχει ετοιμάσει κάποιες κάρτες. Να θυμίσουμε μόνο ότι αφορά σε περισσότερες από 80.000 δικαιούχους δανειολήπτες του ΟΕΚ. Και να δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτή η ρύθμιση και σε ποιους αφορά. Να δούμε λοιπόν αυτές τις ρυθμίσεις και τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Πολύ σωστά αφορά πάνω από 80.000, 81.000. 715 νοικοκυριά. Από αυτά οι πληροφορίες λένε ότι 20.500 δανειολήπτες αποπληρώνουν κανονικά, ενώ αυτοί που βρίσκονται στο κόκκινο και είναι πραγματικά η πλειοψηφία, μιλάμε για έναν αριθμό 61.215. Τώρα, ποιες ρυθμίσεις εγκρίθηκαν και μάλιστα εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΕΔ και να δούμε αν θα αλλάξει κάτι από την απόφαση του Υπουργείου που περιμένουμε. Διαγραφή τόκων και τόκων υπερημερίας, ρύθμιση για χρέος μικρότερο των 6.000 ευρώ, εκτόσεις στο ποσό της επιχορήγησης, ρύθμιση για όσους κατέβαλαν το 60%, επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής κατά 10 έτη, μέτρα ειδικά για ανέργους, μέτρα γρήγορης αποπληρωμής και ρύθμιση της ελάχιστης δόσης. Όλα αυτά θα μας εξηγήσετε, κύριε Νεφελούδη, ακριβώς. Μία απορία πρώτα που έχω, που δεν θα πάει στα ειδικά.
Οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται και για τους πράσινους και για τους κόκκινους, γίνονται για όλους. Για όλους, για όλους. Και αυτές είναι κάτι ανάλογο, ένα ανάλογο πεδίο εφαρμογής σε σχέση με αυτό που κάναμε για τις εργατικές κατοικίες, τους οικιστές. Ξέρετε ότι ο Οργανισμός της Εργατικής Κατοικίας, ο τέος οργανισμός που τώρα ανήκει στον ΟΕΔ, έδινε κατοικίες σε οικιστές, δάνεια και αγόραζε σπίτια και τα παραχωρούσε σε δικαιούχους, τα πακαδίτα λεγόμενα. Λύνουμε και τα τρία θέματα αυτά. Η ερώτηση όμως προκύπτει είναι γιατί αυτοί που είναι ενήμεροι πληρώνουν κανονικά και έχουν, γιατί τους κάνετε αυτή τη διευκόλυνση. Να σας πω. Γιατί άκουσα πολλές φορές σχόλια ότι όποιος έχει σε ιδιωτικές τράπεζες και είναι κόκκινα δεν μπορεί να τα πληρώσει. Έρχεται ο ΕΚ όμως και καλύπτει και αυτούς που μπορούν να πληρώσουν. Δεν είναι μια διάκριση. Γι' αυτό ακριβώς μπαίνουν κάποιες κλίδες στη διαδικασία εφαρμογής, όπως κάναμε και με τις εργατικές κατοικίες. Για παράδειγμα, επιστρέφουμε λεφτά στις εργατικές κατοικίες. Αν κάποιος συνεπής, λοιπόν, οικιστής, μπορούσε, γιατί το συνεπής και το μπορούσε είναι ένα σχετικό θέμα την περίοδο που περνάμε, είχε δηλαδή μια σχετική συνέπεια στην καταβολή δόσεων για την κατοικία του, όπως για τα δάνεια, έπαιρνε λεφτά πίσω. Αυτό το προβλέπουμε και εδώ. Δηλαδή, αν άλλαξε έχει... η τιμή στο τετραγωνικό από τα 735 ευρώ, αυτό δεν λέτε, ναι, που πήγε στα 304. Άλλαξε, όχι μόνο αυτό. Mm. Άλλαξε η τιμή στο τετραγωνικό από το 735 ευρώ κατά μέσο όρο πήγε 304 και ήταν. Υπάρχει μια διαδικασία ολόκληρη, μην την αναλύσουμε τώρα. Επιβραβεύεται πάντως και τους ανθρώπους που πληρώνουν. Επιβραβεύεται γιατί με τις νέες τιμές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν ξοφλήσει, έχουν δώσει λεφτά. Το υπερβάλλον ποσό που είχαν δώσει σε σχέση με την ΕΤΜΗ επιστρέφεται. Μάλιστα. Είναι επιστροφές λόγω της αλλαγής της τιμής. Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης έχουμε βάλει κάποιες κλίδες που αναφέρονται στο ότι αν κάποιος αυτές οι ρυθμίσεις αφορούν αυτούς που έχουν ιδιοκατοικούν, κατοικούν στο σπίτι και δεν το εκμεταλλεύονται. Αυτοί που το εκμεταλλεύονται δεν μπαίνουν στη ρύθμιση. Αυτοί που έχουν νοικιάσει τα σπίτια τους σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις μπαίνουν ή όχι? Μπαίνουν μόνο αν έχουν νοικιάσει τα σπίτια τους με άδεια του ΕΔ. Μόνο έτσι, γιατί υποτίθεται ότι είναι σοβαρό λόγο. Να εκμεταλλευτούν αυτές τις ρυθμίσεις. Είναι δυνατόν να κάνει το κράτος, δηλαδή εμείς όλοι μας συμφορολογούμε να κάνουμε ρυθμίσεις για να ευνοήσουμε μια κοινωνική ομάδα και αυτή να εκμεταλλεύεται αυτή τη ρύθμιση, αυτό δεν γίνεται. Και αφορούν όλα τα δάνεια, κύριε Νεφελούδη, επισκευαστικά, επέκταση. Όλα τα δάνεια. Μικρά και μεγάλα. Το μοντέλο, σας λέω και πάλι, είναι η διευκόλυνση του να φύγουν από το βραχνά του χρέους, γιατί πολλά από αυτά κοκκινίζουν κυρίως όταν είναι σε σπίτια και έχουν πρόβλημα. Αν κάποιος είναι στον νόμο Κατσέλη, για παράδειγμα, αυτές είναι λεπτομέρειες που είναι πολύ σημαντικές, είναι στον νόμο Κατσέλη, θα φύγει από τον νόμο Κατσέλη για να μπει σε αυτές τις ρυθμίσεις, που είναι πολύ καλύτερες κατά την εκτίμησή μας. Επειδή είπατε για τα δάνεια που έχουν σχέση με τις τράπεζες, που ήταν πάλι με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, του ΕΚΑ κτλ., δεν μπορεί να μπει γιατί είναι θέματα σχέση με το τραπεζικό σύστημα. Αυτά είναι από τα ίδια κεφάλαια του ΕΚ. Άρα μιλάμε μόνο του ΕΚ, όχι μόνο αυτά του ΕΚ που... και μόνο αυτά που ήταν από τα ίδια κεφάλαια του ΕΚ. Από τα ίδια κεφάλαια του ΕΚ. Αυτό πόσο υπολογίζεται ότι είναι τα δάνεια που θα ρυθμιστούν σε χρήματα? Σε χρήματα το πιστεύω ότι θα πάμε σε μια διαδικασία ρύθμισης περίπου στο ύψος των 400 εκατομμυρίων ευρώ. Και με την προσδοκία ο ΑΕΔ σήμερα, τέος ο ΙΚ, να εισπράξει γύρω στα 600 εκατομμύρια. Μάλιστα. Δηλαδή είναι και ένα μεγάλο είσοδο που δεν εισέπρεται μέχρι τώρα παρά μόνο πάρα πολύ λίγα ποσά. Ξέρετε, υπάρχει και μια τεράστια πελατειακού χαρακτήρα λειτουργία της υπόθεσης των δανειοδοτήσεων. Κάποια στιγμή που θα έχουν περισσότερο χρόνο, ίσως θα σας δώσω νούμερα για το πότε. Πώς πήγαινε αυτή η καμπύλη της έκθεσης δανείων. Αυτή η ρύθμιση τώρα πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται? Περιμένουμε την υπουργική απόφαση. Εδώ είναι να μας το πει. Την υπουργική απόφαση δεν θα αλλάξει προφανώς τίποτα. Να εξηγήσω ότι αυτές είναι προτάσεις που κάνουν ομάδες εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, του Γραφείου του Υπουργού, του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα και τα λοιπά, συνεργασία με στελέχη του ΕΔ. Δουλεύουμε περίπου 1,5 χρόνο στο θέμα αυτό. Είχαμε τις κατοικίες, έχουμε τα δάνεια. Έχουμε μια ημερομηνία για να φελούνται. Ακούστε, είναι θέμα να καθαρογραφήσει τις απόφασεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΕΔ. Πιστεύω μέχρι αύριο να έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσει ο Υπουργός την υπογραφή της και μια δημόσια διαδικασία. Μιλάμε οπότε άμεσα. Την επόμενη εβδομάδα θα μπορούν πιθανότητα να ξεκινήσουν και αυτές οι διαδικασίες. Όχι, να διευκρινίσω ότι δεν θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, γιατί πρέπει να βγάλουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ΟΕΔ. Έτσι ώστε αυτή να δέχεται τις αιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του κάθε δανειολήπτη. Είναι 85.000-83.000 δανειολήπτες τώρα. Είναι τεράστιος όγκος. Να υποβάλει το αίτημά του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και μετά να καταθέτει τα χαρτιά του, γιατί είναι κατηγορίες. Είναι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, μονογενειακές οικογένειες. Έτσι ώστε να διασταυρώνονται αυτά με την οικονομική υπηρεσία, τι έχει δώσει ο καθένας, τι διαγράφεται και διαγράφονται και κεφάλαια διαγράφονται, τόκοι περιμερίες. Ναι, αυτοί που έχουν πληρώσει. Έχουμε ποσοστά. Το θέμα είναι αυτοί που έχουν πληρώσει τους τόκους και τώρα θα προχωρήσουν σε διαγραφή. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, θα αφαιρεθούν? Αν προκύψουν υπερβάλλοντα ποσά, θα επιστραφούν. Θα επιστραφούν.
επιστρέφουν. Ναι. Θα επιστρέφουν τα επικαλούντα ποσά. Πόσο σωστά έχουμε, κοιτάξτε, να σας πω. Έχουμε, για τα κούρεματα αυτά. Ναι, έχουμε 15% μείωση αρχική σε ό,τι αφορά την διαδικασία του κεφαλαίου. Ένα πρώτο θέμα είναι αυτό. Και από εκεί πέρα προκύπτουν μειώσεις 10% επιπλέον για αυτούς που έχουν τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Δηλαδή είναι συνταξιούχοι, είναι άνθρωποι με οικογένειες, με άτομα, με ειδικές ανάγκες. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να επιλέξουν μία από όλες τις εκπτώσεις. Έτσι, όχι όλες τις εκπτώσεις αθρηστικά. Όλοι. Στο 15, συν 10 και 20 μετά. Έτσι, συν 10 και 20 για τους πολύτεχνους. Το 10% όμως είναι επιλεκτικό. Δηλαδή, αν είσαι συνταξιούχος και έχεις, ξέρω εγώ, ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, επιλέγεις ποια κατηγορία θα μπεις. Δεν θα μπεις σε όλες μαζί. Θα ευνοηθούν περισσότερο. Η πλατφόρμα στην οποία αναφερθήκατε είναι έτοιμη, έχει γίνει η προεργασία, ή θα βάση... πάμε πολύ πίσω μετά για να ετοιμαστεί αυτή η πλατφόρμα? Υπό κανονικές συνθήκες, μάλλον υπό συνθήκες περίεργες, όπως κάναμε την πλατφόρμα για τον ΤΕΟ ΣΟΕΚ, κάναμε 5 μήνες να φτιαχτεί η πλατφόρμα. Επειδή έχει φτιαχτεί αυτή η πλατφόρμα και στα χνάρια αυτή θα λειτουργήσουμε, πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ πιο γρήγορα. Ωραία. Και τότε θα υπάρχει μια προθεσμία από τότε που θα ανακοινωθεί η πλατφόρμα 8 μηνών για να καταθέτουν αιτήσεις οι δικαιούχοι. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι σε όσους έχουν ήδη πληρώσει το 60%. Αυτοί το 40% διαγράφεται. Διαγράφεται, δηλαδή έχουν ξεχρεώσει, δεν χρωστάνε τίποτα πια. Υπήρχε, ναι, τίποτα. Υπήρχε μια παλαιά ρύθμιση που αφορούσε το 60%. Όσοι έχουν αποπληρώσει δηλαδή από το δάνειο το 60%, το υπόλοιπο 40% που απομένει διαγράφεται. Τελειώνουν δηλαδή με το δάνειο. Α, και μια ερώτηση τώρα από τη Λευθέρα. Νέα προγράμματα υπάρχουν, ναι, ή έχει τελειώσει? Εννοείται. Νέα προγράμματα του ΟΕΚ, δηλαδή θα βγουν. Πολύ σωστή ερώτηση. Αυτό που το τρίτο, τέταρτο που κάνουμε στα πλαίσια αυτή τη ομάδα εργασία είναι να εξεταστούμε τι σημαίνει νέα στεγαστική πολιτική. Αυτό υπάρχει. Πιστεύω ότι μέσα στι αρχέ του χρόνου, δηλαδή Γενάρη-Φλεβάρι, θα έχουμε σαφή κατεύθυνση. Τι σημαίνει για μας, για την κυβέρνηση αριστεράς, νέα στεγαστική πολιτική. Άρα θα συνεχιστούν προγράμματα να. Προφανέστατο είναι. Προφανέστατο, αλλά με άλλη μορφή, πιθανόν σε άλλη κατεύθυνση. Δεν μιλάμε πια για εργατική κατοικία, γιατί μπαίνουν και ελεύθεροι επαγγελματίες μέσα, μιλάμε για κοινωνική κατοικία. Θα δούμε και θα ανακοινώσουμε εγκαίρως. Θα έχουμε νέα προγράμματα στεγαστική πολιτική. Με διεύρυνση κριτηρίων. Το ερώτημα είναι, αξίζει να κάνεις γκέτο έξω από την πόλη, όπως είναι εργατικές κατοικίες, ή να κάνεις κάτι άλλο, ή να. Μην πω τώρα σε λεπτομέρειες γιατί θα παρεξηγηθούν και θα κυκλοφορήσουν διάφορα. Όταν θα το έχετε έτοιμο να μας το φέρετε σε εμάς. Είναι σαφές. Είναι σαφές. Κύριε Νεφελούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε σύντομα.